Μετά από πολλά χρόνια, πολλές θαυματουργικές αναβολές επί δεκαετίες, πλησιάσαμε για άλλη μια φορά, πιο πολύ από ποτέ τώρα, στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, για τις οποίες είχε προειδοποιήσει από το 1985 ο Άγιος Παΐσιος, πριν 38 ολόκληρα χρόνια. Συγκεκριμένα, στο Άγιο Όρος, το 1985, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε μέσα στο κελί του και έφερε την ταυτότητα ενός Ελληνοαμερικανού. Στο πάνω μέρος είχε το γραμμωτό κώδικα και από κάτω τη φωτογραφία. Την έδειξε στους προσκυνητές και τους είπε «Να κρατήσετε τις παλιές ταυτότητες και να ξεσηκωθείτε αν θελήσουν να σας δώσουν τέτοια ταυτότητα. Ταυτότητα θα πει ότι ταυτίζεσαι, αντιπροσωπεύει δηλαδή αυτό που είσαι». Σε άλλο προσκυνητή πάλι, στο Άγιο Όρος το 1986, τόνισε «Για μένα δεν είναι σφράγισμα το να πάρει κάποιος την ταυτότητα. Είναι όμως η εισαγωγή του σφραγίσματος. Γι' αυτό να μην τις πάρετε». Τον επόμενο χρόνο, το 1987, βλέποντας όλη την ανησυχία που προκλήθηκε τότε για το θέμα των ταυτοτήτων, αλλά και τη σύγχυση που επικρατούσε, θέλησε ο ίδιος να ενημερώσει και να προετοιμάσει όλους τους χριστιανούς, γράφοντας ιδιόχειρο σημείωμα με το γραφικό του χαρακτήρα σε πολυτονικό σύστημα, ακόμη και με τα ορθογραφικά του λάθη, για να μοιραστεί σε όλους και να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι είναι του Παϊσίου. Γράφει λοιπόν σε αυτό το σημείο: «Πίσω λοιπόν και από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου». Και αναφέρει το απόσπασμα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου που λέει «Είναι αδόσουση αυτής, χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και ή να μη της δύναται αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστί, ο έχων νουν ψηφισάτο τον αριθμό του θηρίου, αριθμός γάρα ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού 666». Και ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα, συνεχίζει στο σημείωμά του ο Άγιος Παΐσιος, το θηρίο στις Βρυξέλλες με το 666 έχει σχεδόν ρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος, τι φανερώνει. Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα, το φακέλωμα για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα, θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι πήρε κάποιος την κάρτα του Δίνα και του σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα. Από την άλλη μεριά θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο με ακτίνες λέιζερ, που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά, με το 666, το όνομα του Αντιχρίστου. Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί θα φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μην στεναχωρούνται. «Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε», θα τους λένε. Όταν πάλι ο γέροντας ήταν στη σουρωτή, είπε στα πνευματικά του παιδιά που τον ρώτησαν σχετικά με την ταυτότητα. «Η ταυτότητά μου είναι κάτι προσωπικό, δεν είναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ό,τι και η λέξη. Ταυτίζεται δηλαδή κανείς με αυτά που δηλώνει. Βάζουν το διάβολο και υπογράφω ότι τον αποδέχομαι. Πώς να το κάνω αυτό?» «Γέροντα», το ρώτησε, «τι σχέση έχει αυτή η ταυτότητα με το σφράγισμα?» Και απαντάει, «Η ταυτότητα δεν είναι το σφράγισμα, είναι η εισαγωγή του σφραγίσματος. Ο κόσμος, γέροντα, ρωτάει τι να κάνουν σχετικά με τις νέες ταυτότητες. Είναι καλύτερα, όταν σας ρωτούν, να τους λέτε να συμβουλεύονται τους πνευματικούς τους και να κάνουν υπομονή να δουν πώς θα ενεργήσει η Εκκλησία, γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις απαντήσεις». Και παρακάτω τονίζει, «Θα φάει ένα σκούπισμα όλη αυτή η κατάσταση, αλλά θα περάσουμε μια μπόρα. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί και εμείς πρέπει να ξεσηκωθούμε με πολύ προσευχή. Άλλοι ενδιαφέρονται για το θέμα των ταυτοτήτων, άλλοι το εκμεταλλεύονται και δημιουργούν προβλήματα. Η Εκκλησία πρέπει να πάρει μια θέση σωστή, να μιλήσει, να εξηγήσει στους πιστούς, για να καταλάβουν ότι αν πάρουν την ταυτότητα, αυτό θα είναι πτώση. Συγχρόνως, να ζητήσει από το κράτος τουλάχιστον να μην είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα». Και πιο κάτω σημειώνει, «Μέχρι που να κυκλοφορήσουν νέες ταυτότητες, μπορεί να έρθει και η οργή του Θεού».
Και συνεχίζει παρακάτω ο γέροντας. Σιγά σιγά, μετά την κάρτα και την ταυτότητα, δηλαδή το φακέλωμα, θα προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Με διάφορα πονηρά μέσα θα κάνουν εκβιασμούς, για να δέχονται οι άνθρωποι το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο χέρι. Θα στριμώξουν τα πράγματα και θα πούν: «Μόνο με τις κάρτες θα κινείστε. Τα χρήματα θα καταργηθούν». Θα δίνει κανείς την κάρτα στο κατάστημα και θα ψωνίζει. Και ο καταστηματάρχης θα παίρνει τα χρήματα από την τράπεζα. Όποιος δεν θα έχει κάρτα, δεν θα μπορεί ούτε να πουλάει, ούτε να αγοράζει. Από το άλλο μέρος θα αρχίσουν να διαφημίζουν το τέλειο σύστημα. Το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ με το 666 στο χέρι ή στο μέτωπο, που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά. Συγχρόνως στην τηλεόραση θα δείχνουν ότι ο Τάδε πήρε την κάρτα του Τάδε και του πήρε τα χρήματα από την τράπεζα και θα λένε συνέχεια: «Πιο σίγουρο είναι το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ στο χέρι ή στο μέτωπο, γιατί μόνο ο κάτοχος ξέρει το νούμερό του. Το σφράγισμα είναι το τελειότερο σύστημα. Ούτε το κεφάλι μπορεί να πάρει ο άλλος, ούτε το χέρι, ούτε το σφράγισμα το βλέπει». Γι' αυτό τώρα αφήνουν τους ληστές, τους κακοποιούς να οργώνουν. Θα πούν μετά οι αρμόδιοι: «Δυστυχώς δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Ο έλεγχος μόνο με το κομπιούτερ μπορεί να γίνει». Και θα προχωρήσουν στο σφράγισμα. Θα χτυπάει μετά το κομπιούτερ, θα βλέπει αν είσαι σφραγισμένος για να σε εξυπηρετήσει ή όχι. Και παρακάτω ο γέροντας συμβουλεύει: «Γι' αυτό αν φροντίσει κανείς να ζει από τώρα απλά, λιτά, θα μπορεί να ζήσει εκείνα τα χρόνια. Να έχει κανένα χωραφάκι, για να μπορεί να καλλιεργήσει λίγο σιτάρι, πατάτες, να βάλει λίγα ελαιόδεντρα και τότε με κανένα ζώο, καμιά κατσίκα, λίγες κότες, θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Γιατί και προμήθειες να κάνεις δεν ωφελεί πολύ, αφού και τρόφιμα δεν κρατούν, χαλούν γρήγορα». Φυσικά το στρίμωγμα θα διαρκέσει λίγο, 3-3,5 χρόνια. Θα συντομευθούν οι μέρες για τους εκλεκτούς. Δεν θα καταλάβουν πότε θα περάσουν. Ο Θεός δεν θα αφήσει αβοήθητο τον άνθρωπο. Σε μια άλλη πάλι περίπτωση, ο γέροντας Παΐσιος μίλησε ειδικά για την κάρτα του πολίτη, που είναι η εξέλιξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας, με την οποία και θα πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στο μέλλον. «Θα σας δίνουν κάρτες για να σας συνηθίσουν με αυτές», είπε ο γέροντας Παΐσιος. «Όταν όμως κάποτε τα συγκεντρώσουν όλα σε μία κάρτα, αυτή να μην την πάρετε, γιατί αυτή θα έχει σχέση με το σφράγισμα».